Αλλάζουμε τώρα εμείς τελείως θέμα, κυρίες και κύριοι, όχι για κάτι καινούριο, αντιθέτως για κάτι το οποίο ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εδώ και πόσο καιρό συμβαίνει και είναι το ενδιαφέρον ξένων ευρωπαϊκών νοσοκομείων και συνολικά ευρωπαϊκών χωρών κυρίως στο να ζητούν Έλληνες γιατρούς ώστε να στελεχώσουν τα νοσοκομεία. Ελάτε να συνδεθούμε με το Λονδίνο αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας ο ανταποκριτής μας, ο Θανάσης Γκαβός, αλλά και ο Θανάσης Εξαδάκτη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και στους δύο, διότι αυτή τη φορά τα νέα, Θανάση, έρχονται από τη Βρετανία και συγκεκριμένα από βρετανικό νοσοκομείο, το οποίο φαίνεται να ζητά Έλληνες γιατρούς και έχουμε ξαναπεί και έχουμε παρουσιάσει και μαζί επανειλημμένα το ενδιαφέρον αλλά και την εμπιστοσύνη, αν θέλεις, που δείχνει το σύστημα υγείας της Βρετανίας στους Έλληνες επιστήμονες. Ναι, νομίζω ότι είναι όλο και πιο τακτικά τα ταξίδια πλέον εκπροσώπων βρετανικών νοσοκομείων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα, θέλοντας να διαφημίσουν απευθείας πλέον σε γιατρούς τις θέσεις που υπάρχουν εδώ. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια μόνιμο θέμα συζήτηση στη Βρετανία είναι η κρίση ή έστω η μεγάλη πίεση υπό την οποία είναι το NHS, το αντίστοιχο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες κενά σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό, την ώρα που πρέπει να πω ότι απασχολούνται άτομα από 202 εθνικότητες στο NHS. Οι Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου, είναι 2.952, 1.700 εξ αυτών περίπου είναι γιατροί, πολύ ψηλά στις πολυπληθέστερες ξένες εθνικές κοινότητες του NHS η Ελλάδα. Και μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε άτομα από την περιφερειακή διοίκηση νοσοκομείων του NHS, τμήματος της Βορειοδυτικής Αγγλίας, για νοσοκομεία στο του Πίτερμπρο, του Στάμστεντ, του Χίτσιμπρουκ, να κατεβαίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να διαφημίζουν πρώτον τις θέσεις εργασίας για ειδικευμένους γιατρούς, αλλά καλώντας ακόμα και όσους θέλουν να συνεχίσουν την ειδικότητά τους στην Βρετανία να το πράξουν, προσφέροντας αρκετά ελκυστικά οικονομικά πακέτα, πρέπει να πω. Οι μισθοί εδώ πέρα είναι, για παράδειγμα, ξεκινούν από τις 3.000 λίρες, 3.400 ευρώ το χρόνο, αμεικτά, για ειδικευόμενους γιατρούς. Υπάρχουν, ανάλογα και με την πείρα, μισθοί που φτάνουν, που ξεπερνούν τις 100.000 λίρες, τις 110-115.000 ευρώ. Είναι σημαντικό ότι αυτές οι θέσεις διαφημίζονται ή παρουσιάζονται απευθείας στους γιατρούς, χωρίς μεσάζοντες, διάφορα δηλαδή γραφεία, πρακτορία έβρεσης εργασίας. Δείχνει πρώτον τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στο NHS, αλλά και δεύτερον το πόσο μεγάλη εμπιστοσύνη δείχνει το NHS σε ξένους γιατρούς και δει σε Έλληνες, διότι τα δείγματα που υπάρχουν, η πείρα, η εμπειρία που υπάρχει από τους Έλληνες που εργάζονται ήδη σε Βρετανία, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλή. Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα νοσοκομεία, να πω ότι, για παράδειγμα, αναζητούσαν ιδιαίτερα παθολόγους όλων των ειδικοτήτων, ακτινολόγους και παιδιάτρους. Και πέρα από τους γιατρούς που εργάζονται στα νοσοκομεία, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, επίσης, πρέπει να πω, και την έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, και για τους λεγόμενους GP, τους γιατρούς γενικής πρακτικής ή οικογενειακούς γιατρούς, που αποτελούν το πρώτο βήμα περίθαλψης, την πρωτοβάθμια περίθαλψη εδώ στην Βρετανία, με επίσης αρκετά ελκυστικά πακέτα για όλη τη Βρετανία και με το απαραίτητο πρόσθετο βοήθημα για το Λονδίνο, που η ζωή είναι εξαιρετικά πιο ακριβή από ό,τι σε άλλες περιοχές της Βρετανίας. Οπότε τώρα να δούμε, κύριε Εξαδάκτηλε, και η δική σας εικόνα ποια είναι από τους γιατρούς, από τους γιατρούς της Θεσσαλονίκης και για τις ειδικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά και αν αρκετοί Έλληνες, κάτι το οποίο το γνωρίζαμε ιδιαίτερα κατά το πρόσφατο παρελθόν και για τη Γερμανία, ανταποκρίνονται, βρίσκουν πολύ δελεαστικές σε αυτές τις θέσεις. Από το 2012, από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, έχουν μετακινηθεί για ανέβρεση εργασίας στο εξωτερικό περίπου 3.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χαρακτηριστικό είναι ότι πηγαίνουν όλο ένα και πιο όριμοι γιατροί για να βρουν εργασία και για να έχουν μια καριέρα εκεί. Δεν είναι αυτό που συνέβαινε παλιότερα, που πηγαίναμε όλοι μας για να κάνουμε ένα τμήμα της ειδικότητάς μας. Οι αριθμοί βαίνουν αυξανόμενοι και αισθανόμαστε ότι ένας πλούτος που θα μπορούσε να τον εκμεταλλευτεί η χώρα μας φεύγει, αλλά δεν υπάρχει και άλλη διέξοδος αυτή τη στιγμή.
Θα μπορούσε δηλαδή να πει κανείς ότι με δεδομένη την αυξημένη ζήτηση των τελευταίων χρόνων αποτελεί πλέον και προσανατολισμό για τους Έλληνες γιατρούς στο εξωτερικό. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Για όλους τους θα πρέπει να πω ότι για την πλειοψηφία των νέων πτυχιούχων αποτελεί επιλογή για ειδίκευση και για, αλλά και για πιο ολοκληρωμένους γιατρούς ειδικούς πλέον αποτελεί μια καλή ευκαιρία καριέρας, διότι όπως ακούσατε προηγουμένως οι μισθοί είναι πάρα πολύ καλοί. Οι καριέρες κυλούν ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και έχουν περάσει και πολλά χρόνια, ξέρετε, από το 2012 μέχρι σήμερα που δεν έχουμε δει καμία κίνηση από πλευράς πολιτείας που να επιθυμεί να αναστρέψει την τάση αυτή. Αντιθέτως, αυτά που βλέπουμε να σχεδιάζονται μας δημιουργούν την βεβαιότητα ότι η τάση αυτή θα ενδυναμωθεί στο μέλλον και αναρωτιόμαστε μήπως αυτό γίνεται τελικά σκόπιμα. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν κινδυνολογώ, το ρωτώ όμως γιατί το ρωτά πολλοίς κόσμος. Κινδυνεύουμε να μείνουμε εμείς στο δικό μας εθνικό σύστημα χωρίς γιατρούς, χωρίς εξειδικευμένους γιατρούς, χωρίς αν θέλετε και τους γιατρούς που βγαίνουν τώρα από τα πανεπιστήμια. Τα κρατικά νοσοκομεία αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν ένα σημαντικό έλλειμμα στις μεσαίες ηλικίες γιατρών. Δηλαδή, οι εικόνες που έχουμε στα κρατικά νοσοκομεία είναι ότι υπηρετούν συνάδελφοι προχωρημένης ηλικίας, δηλαδή πάνω από τα 57-58, και άνθρωποι πολύ νέοι. Οι μεσαίες ηλικίες εκεί λείπουν και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τα κρατικά νοσοκομεία. Συνολικά η χώρα έχει περισσότερους γιατρούς από όσους χρειάζεται. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια φροντίδα για μια ομαλή στελέχωση ηλικιακά υπέρ των ασθενών. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Τον κύριο Ξαδάκτυλο από τη Θεσσαλονίκη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της πόλης και τον ανταποκριτή μας στη Βρετανία, τον Θανάση Γκαβό.